Κώστα εδώ, από την εκκλησία της Κίμησης, των Ψαριανών. Και θα πούμε την ιστορία πώς... Βρέθηκε εδώ το El Greco. Ναι. Πείτε μας. Την εικόνα αυτή, ο μεγάλος μας ζωγράφος, την ζωγράφησε στην Κρήτη. Και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, στο Φόδελε, το 1562, τον 16ο αιώνα, πριν πάει η Ιταλία και μετά στην Ισπανία, στο Τολέδο. Γι' αυτό και η εικόνα αυτή διαφέρει τα μετέπειτα του έθνη καθαρά βυζαντινής τεχνοτροπίας κριτικής σχολής. Και λέει παράδοση ότι εδώ στο νησί μας την έφεραν οι πρόσφυγες ψαριανοί μετά την επανάσταση του 1921, όταν οι Τούρκοι κάψαν τη χείο και τα ψαρά. Γι' αυτό και η εκκλησία μας λέγεται η Παναγία των Ψαριανών. Και όλη η συνοικία μας είναι τα ψαριανά. Αλλά το πιο σημαντικό και συγκινητικό είναι ότι και οι ίδιοι ψαριανοί δεν γνώριζαν τι θησαυρό κουβαλούσαν μαζί τους, γιατί λόγω του χρόνου η εικόνα είχε γίνει έτσι μαύρη. Δεν φαίνονταν τίποτα, ημιμόνο το σώμα εδώ της Παναγίας μας, το Φωτοστέφανο και το Χριστού, το οποίο είχαν επενδύσει με ασήμι. Και λέγανε ότι η εικόνα παρουσιάζει την κοίμηση Παναγίας. Από εκεί πέρα δεν γνώριζε απολύτως κανείς τίποτα. Και ήταν μέσα στο ναό μας 150 χρόνια, εκτεθειμένα εδώ μπροστά σε ένα παλιό εικονοστάσι. Και τον Μάρτιο μήνα του 1983 έρχεται από τα ψαρά στο ναό μας ο αρχαιολόγος μας κ. Γεώργιος Μαστορόπουλος, ο οποίος καταγόταν και από την Άξο. Και κλαδί της ήταν και παιδί ιερέως. Δεν ήρθε όμως έτσι τυχαία στο ναό, ήρθε με σκοπό να κάνει μια έρευνα σε όλες τις εικόνες μας, να ψάξει και ό,τι βρει. Και έτυχε το πρωινό εκείνο που μπήκε στο ναό να είμαι δίπλα του. Μόλις λοιπόν ο αρχαιολόγος την είδε, με το έμπειρο του μάτι αμέσως κατάλαβε ότι η εικόνα αυτή κάτι κρύβει και μου ζητάει να τη βγάλουμε από το πλαίσιο που ήταν μέσα σε ένα τζάμι, να τη δει κάπως καλύτερα. Πράγματι την πήρα και πήγαμε και την ακουμπήσαμε εδώ σε ένα κλήτρος του ναού. Εγώ την ακούμπησα σε κάποια στασίδια και έφυγα από κοντά του. Τον άφησα ελεύθερα να κάνει τη δουλειά του όπως ήξερε εκείνος. Θυμάμαι, πέρασαν 2 ώρες. Κάποια στιγμή έρχεται και που καθόμουν, με αγκαλιάζει πώς κλαίει ένα μωρό παιδί, με αναφυρητά λέγοντάς μου: Παπα Κώστα μου, το ξέρεις ότι μέσα στο ναό σας έχετε ένα θησαυρό? Τι είχε συμβεί ακριβώς? Στο σημείο αυτό που σας δείχνω με το δάχτυλό μου, ανακάλυψε την υπογραφή του, που λέει Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Δείξας. Τι σημαίνει ο Δείξας? Με ψηλογία το φύρμα δείκνυμη φανερών. Δηλαδή είναι ο καλλιτέχνης που μας τη φανέρωσε, που μας την παρουσίασε. Με υπουργό τότε πολιτισμού, τη Μελίνα Μερκούρη. Μέσα σε μία εβδομάδα, ένα μεσημεράκι, μας στέλνει 2 υπαλλήλους της, τους οποίους περιμένει αντορπιλικός στην παραλία μας και με μεγάλη μυστικότητα την παίρνουν και την πάνε στην Αθήνα, στο Βυζαντινό Μουσείο, και εκεί πλέον ειδικός συντηρητής, ο κύριος Σταύρος Μπαλτογιάννης, την καθάριζε 2,5 χρόνια. Κάθε μέρα ένα κομματάκι, χιλιοστό, χιλιοστό, για να μην την καταστρέψει. Και όχι μόνο αυτό, είχαν φέρει και ειδικό μηχάνημα από το εξωτερικό για εδώ τις επιφάνειες που είναι με φύλλο χρυσού. Καταλαβαίνουμε, μιλάμε για ένα έργο αμυθήτου αξίας. Τα έργα αυτά δεν κοστολογούνται. Οι ειδικοί λένε ότι την έκανε μεταξύ 21 και 23 χρονών. Και μάλιστα το έργο αυτό αποδεικνύει ότι όταν έφυγε από την Κρήτη να πάει Ιταλία-Ισπανία, ήδη ήταν μαΐστορας της βυζαντινής τέχνης και άτομο θρησκευόμενο. Παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, γιατί μέσα σε αυτήν την εικόνα μας παρουσιάζει όλη τη θεολογία της πίστεώς μας. Εδώ βλέπουμε την κίνηση Παναγίας μας. Το βρέφος αυτό συμβολίζει την ψυχή της Παναγίας που παίρνει ο Χριστός και οι άγγελοι παρουσία του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, το Περιστέρι που τη μεταφέρουν στον ουρανό. Και εδώ να πούμε χαρακτηριστικά, όταν έφυγε από την Κρήτη να πάει Ιταλία-Ισπανία, συνήθιζε όλα του τα έργα να έχουν 2 επίπεδα, το γήινο και το ουράνιο. Οι Απόστολοι που ήρθαν να παραβρεθούν την ημέρα που κοιμήθηκε η Παναγία μας, όπως ψάλλουμε το 15 Αύγουστο. Απόστολοι εκπεράτων. Τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Απόστολος Θωμάς, ο δύσπιστος, στον οποίο η Παναγία δίνει τη ζώνη της. Φλάστε στο Αγιώρος, στη Μονή Βαρτοπαιδί. Και αυτά εδώ είναι στοιχεία που τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μας παρουσιάζει. 3 χάριτες με τα κυροπήγη. Δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, στο έργο αυτό μας έκανε το πάντρεμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού με τον χριστιανισμό. Και γιατί τα έκανε αυτά, λένε ιστορικοί, ότι την εποχή που είσαι στην Κρήτη,
16ου αιώνα η Κρήτη ήταν ενετοκρατούμενη και επηρεασμένος από τους ενετούς και από την αναγέννηση της εποχής εκείνης έκανε το πάντρεμα αυτό. Και όταν το 1985 η εικόνα επανήλθε στο ναό μας, έκτοτε το Υπουργείο Πολιτισμού σχεδόν κάθε χρόνο θα μας την πάρει το ναό σε διάφορες εκθέσεις που γίνονται και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τελευταία εξοδότησαν στο Λούβρο, στη Γαλλία, πέρυσι, 6 μήνες. Το 2014, πριν 8 χρόνια, γιορτάσαμε 400 χρόνια του θάνατό του και η εικόνα μεταφέρεται στην Ισπανία. Πήγε στο Τολένθο. Εκεί η Βασίλισσα Σοφία, παρουσία του Μητροπολίτη μας, έκανε τα εγκαίνια της εκθέσεως. 2 φορές έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη, το 12 ήταν στην Κύπρο και στην Ελλάδα την είχε πρωτοπάρει ο Χρήστος ο Λαμπράκης στο Μέγαρο Μουσικής, κυρία Πλάκα στην Πινακοθήκη και 2 φορές στο Βυζαντινό Μουσείο. Αλλά όπου και να πάει, το σπίτι της είναι εδώ. Και ο Παπακώστας είναι εδώ να την προσέχει σαν τα μάτια του. Ελπίζουμε να αξιωθούμε να τη φέρουμε και στην Αυστραλία. Αμήν. Και να έρθει και ο Παπακώστας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.